Здравейте, скъпи олимпийци! Аз съм Мони и е време за нашето олимпийско четене. Днес аз продължавам с четенето на гръцки и продължението на нашата книжка за Малкия принц. Липон, Аподокия Пера, Синихижа Лоша Еленика, Шимера Палиса, Вигяваша, Метомиро Прингипа, Ехоме в тази, що кефалия веката Огдо, ке епивита кефалия Шимера и не лигу пхио микра, микручика, а по фаша са на Вигявашо, Вио кефалия ке Шимера, я сас. Сас ехоме калия кроси, ке сас ехаристо пара поли, оти имасте мази кафе мера. Липон, кефалио веката Огдо. Ο μικρός πρίγκιπας διέσχισε την έρημο χωρίς να συναντήσει τίποτε άλλο εκτός από ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι με τρία πέταλα, ένα λουλούδι ολότελα ασήμαντο. «Καλημέρα», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Καλημέρα», είπε το λουλούδι. «Πού είναι οι άνθρωποι», ρώτησε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας. Κάποια μέρα το λουλούδι είχε δει να περνά ένα καραβάνι. «Οι άνθρωποι, πιστεύω πως υπάρχουν από αυτούς 6 ή 7. Τους είχα δει πριν από χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς πού να τους βρει. Ο άνεμος τους πηγαίνει πέρα ντόθε. Τους λείπουν οι ρίζες και αυτό πολύ τους ενοχλεί». «Γεια σου», έκανε ο μικρός πρίγκιπας. «Γεια σου», είπε το λουλούδι. Κεφάλαιο 19. Ο μικρός πρίγκιπας σκαρφάλωσε σε ένα ψηλό βουνό. Τα μοναδικά βουνά που είχε δει στη ζωή του ήταν τα τρία ηφαίστεια του πλανήτη του που του έφταναν μέχρι τα γόνατα. Και το σβησμένο ηφαίστειο το χρησιμοποιούσε σαν σκαμνί. «Από ένα τόσο ψηλό βουνό σαν αυτό», σκεφτόταν, «σίγουρα θα δω ξαφνικά όλο τον πλανήτη και όλους τους ανθρώπους». Όμως το μόνο που αντίκρισε ήταν οι ίδιες με βελόνες μυτερές κορφές των βράχων. «Καλημέρα», είπε έτσι ολότελα στην τύχη. «Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα», απάντησε η ήχο. «Ποιοι είσαστε», είπε ο μικρός πρίγκιπας. Ποιοι είσαστε, απάντησε η ήχο. «Σας θέλω φίλους μου. Είμαι μόνος», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Είμαι μόνος, απάντησε η ήχο. «Παράξενος πλανήτης», σκέφτηκε ο μικρός πρίγκιπας. «Είναι ολότελα ξερός, όλο μυτερές κορφές και παντού αλάτια. Όσο για τους ανθρώπους δεν έχουν καθόλου φαντασία. Ό,τι τους λες, σου το ξαναλένε. Στον πλανήτη μου είχα ένα λουλούδι. Εκείνο μου μιλούσε πάντα πρώτο». Скъпи олимпийци, това бяха двете глави от мен за днес. Целувам ви и знаете, че всичко, което правим, го правим с много любов само за вас. Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че бяхме заедно.